μέρους του τομέα υγείας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ και το Ινστιτούτο Πλατζάς για την συμμετοχή μας στη σημερινή συζήτηση. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που έχουμε εγκαινιάσει αυτή τη συνεργασία με το Αριστερό Κόμμα της Γερμανίας, με τον Die Linke, ειδικά στον τομέα της υγείας. Και ήταν ιδιαίτερη τιμή μας που υποδεχτήκαμε τον σύντροφο Χάραλντ αυτές τις μέρες. Για μας ήταν μια κίνηση αλληλεγγύης απέναντι στην κοινωνία μας, η οποία δοκιμάζεται σκληρά. Ήταν μια κίνηση συμπαράστασης στους αγώνες που δίνουν σήμερα αυτή την περίοδο οι υγειονομικοί, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες, για να κρατήσουν όρθιο το σύστημα υγείας, για να μπορέσουν να δώσουν, να εξασφαλίσουν μάλλον αυτό το ζωτικό κοινωνικό αγαθό σε όσο γίνεται μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού, γιατί όπως υπόθηκε εξ αρχής, είμαστε σε μια περίοδο αποασφάλισης του πληθυσμού στον τομέα της υγείας. Έχουμε περίπου το 30% των πολιτών στη χώρα μας οι οποίοι δεν δικαιούνται επίσημα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτή είναι μια τραγική εξέλιξη της μνημονιακής πολιτικής. Είναι ουσιαστικά μια τεράστια υγειονομική βόμβα η οποία κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να εκραγεί και να προκαλέσει μια τρομερή και ανεξέλεκτη επίπτωση στους υγειονομικούς δείκτες του πληθυσμού μας. Και από τον Δημήτρη Τονιάκα, νομίζω ότι πολύ επαρκώς τεκμηριώθηκε ότι η οικονομική κρίση δεν παράγει μόνο ανεργία και φτώχεια, αλλά παράγει και αρρώστια. Και είναι κοινός τόπος πλέον ότι η ανεργία είναι ένας πολύ επιβαρυντικός παράγοντας σωματικής και ψυχικής νοσηρότητας. Υπάρχουν μελέτες που διαπιστώνουν στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην ανεργία και στη θνησιμότητα, και βεβαίως αυτή η νοσηρότητα προκαλεί και αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών, δημόσιων υπηρεσιών υγείας, ακριβώς λόγω της οικονομικής αδυναμίας των ασθενών να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Την ώρα λοιπόν που καταγράφεται μια σημαντική αύξηση της προσέλευσης στο σύστημα υγείας, που είναι περίπου στο 30-40%, η πολιτική του μνημονίου και όχι γενικά η κρίση, η συνταγή για την αντιμετώπιση της, έχουν προκαλέσει μία πτώση συνολική της δαπάνης υγείας περίπου στο 40%. Ανεξάρτητα βέβαια από το γεγονός ότι τη δεκαετία του 2000 είχε δημιουργηθεί μια τεράστια φούσκα στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου στη χώρα μας, λόγω των γνωστών στρεβλώσεων, λόγω των γνωστών φαινομένων συναλλαγής με συμφέροντα, με επιχειρηματικά συμφέροντα μεγάλης μερίδας του ιατρικού σώματος, λόγω της προκλητής ζήτησης και όλου αυτού του κυκλώματος διαφθοράς, σπατάλης και διαπλοκής, το οποίο ήταν απολύτως ανεκτό και αναπαραγόταν από το πολιτικό σύστημα και συγκαλυπτόταν. Παρά λοιπόν το ότι υπήρξε αυτή η φούσκα, κατά την άποψή μας η σημερινή δραστική περικοπή των δαπανών υγείας θέτει τη χώρα μας, όπως είπα και προηγουμένως, σε σοβαρό υγειονομικό κίνδυνο. Θεωρούμε ότι ήδη επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο η πρόβλεψή μας, και όχι μόνο εμάς, πολλών αναλυτών, ότι το μνημόνιο θα βλάψει σοβαρά την υγεία, και νομίζω ότι δεν χρειάζονται πολλοί δείκτες για να το αποδείξουμε αυτό. Νομίζω ότι η τραγική καθημερινότητα και των εργαζομένων στο σύστημα υγείας, που κάτω από αντίξιες συνθήκες, σε συνθήκες εργασιακής εξόντωσης και μισθολογικής εξαθλίωσης, πασχίζουν για το καλύτερο, προσπαθούν υπερβαίνοντας τους εαυτούς τους να κρατήσουν τις υπηρεσίες σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, και μάλιστα διατρέχοντας και πολύ σε εκτεταμένα ποσοστά τον κίνδυνο της επαγγελματικής εξουθένωσης, το γνωστό burnout syndrome, πρόσφατα υπήρξαν αναφορές στον τύπο,
Νομίζω λοιπόν ότι και από την πλευρά των εργαζομένων στο σύστημα, αλλά κυρίως από την πλευρά των ασθενών, οι οποίοι με κάθε τρόπο καθημερινά εκφράζουν και την απόγνωσή τους και την αίσθηση αναξιοπρέπειας που έχουν από τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει η πολιτεία, νομίζω ότι είναι απολύτως ενδεικτικές αυτής της τραγικής κατάστασης. Λέμε ότι κατά αναλογία με τον δημοσιονομικό παπλασιαστή που το Δουνουτού παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος και υποεκτίμησε την ύφεση, στον τομέα της υγείας κατά την άποψή μας έχει υποεκτιμηθεί τραγικά ή έχει αγνοηθεί συνειδητά ένας υγειονομικός παπλασιαστής, επιτρέψτε μου την παρομοίωση, που σχετίζεται με τις επιπτώσεις που έχουν στους δείκτες υγείας του πληθυσμού οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες υγείας. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει για πολλή ώρα ενδεικτικά στοιχεία για αυτά και για τις ελλείψεις στα φάρμακα και για την αδυναμία ανθρώπων να έχουν την απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση, τις εργαστηριακές εξετάσεις και τα φάρμακα που έχουν ανάγκη, για ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια αναπνευστικοί άρρωστοι και επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν το μηνιαίο μίσθωμα για το συμπυκνωτή οξυγόνου, διακόπτουν αυτή την ζωτική υποστήριξη με αποτέλεσμα να κάνουν συνεχώς κρίσεις, να υποτροπιάζει η χρόνια νόσους του, να κάνουν εισαγωγές στα νοσοκομεία και βεβαίως μακροπρόθεσμα να επιβαρύνεται το σύστημα υγείας, για τους διαβητικούς οι οποίοι απορριθμίζονται, που δεν μπορούν να κάνουν τους ελέγχους, τους τακτικούς που πρέπει, που δεν μπορούν να περιποιηθούν τις παρενέργειες που τους προκαλεί η νόσος, όπως το διαβητικό πόδι κλπ. Την αδυναμία ανθρώπων που είναι σε κρίσιμη κατάσταση, που αντιμετωπίζουν σοβαρές παθήσεις, όπως κακοήθειες, να έχουν την έγκαιρη και συνεχή φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν σκηνές μεγάλης απόγνωσης και αναξιοπρέπειες, όπως είπα προηγουμένως, στην καθημερινότητα του υγειονομικού μας συστήματος. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι ειδικά λόγω αυτής της εκτεταμένης αποασφάλισης υγείας που είπα προηγουμένως, εκατομμύρια άνθρωποι, συνήθως οι πιο αδύναμοι και ευάλωτοι, κινδυνεύουν να μείνουν, παρά την εξαιρετική προσπάθεια των κοινωνικών ιατρίων και φαρμακείων, στα οποία φαντάζομαι θα αναφερθεί μετά η Θεανό Εφωτίου, κινδυνεύουν να μείνουν τελείως ανοχήρωτοι απέναντι στην αρρώστια. Όπως υπόθηκε προηγουμένως, η τάση είναι από το Υγεία για Όλους, τη Σάλμα Άτα, να οδεύουμε ολοταχώς προς το Υγεία μόνο για τους πλούσιους. Και αυτό είναι μια απολύτως ταξική πολιτική, είναι μια κοινωνική βαρβαρότητα. Ήδη ο σύντροφος Χάραλντ μίλησε για αιματηρά εξιτήρια. Είναι πραγματικά μια εγκληματική, μια πολιτική αιματηρή για την πλειονότητα της κοινωνίας. Η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κυβερνητική αδιαφορία, με ολιγαρία ή με ανικανότητα. Δεν έχουμε απλώς την ευλαβική τήρηση των μνημονιακών δεσμεύσεων. Κατά την άποψή μας πρόκειται για την επιλογή της Ελλάδας ως πειραματόζωου, ως ενός προνομιακού πεδίου, επειδή υπήρχε το πολύ βολικό πρόσχημα και των δημοσιονομικών ελλημάτων και του πάρτι, του αδιαφυσβήτητου πάρτι το οποίο προηγήθηκε, για να υλοποιηθεί δηλαδή ένα πείραμα βίαιης νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης στον τομέα της υγείας και του φαρμάκου. Ένα πείραμα με σκοπό την αναπαραγωγή και τη διάδοσή του σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι με άλλα λόγια, επιχειρείται στην Ελλάδα μια, αλλά νομίζουμε και στην Ευρώπη, μια ρεβάνς του νεοφιλελευθερισμού απέναντι στη δημόσια περίθαλψη και το κοινωνικό κράτος. Για το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και μόνο οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από την πολιτική που ασκείται συνιστούν μείζωνα λόγο να ακυρωθεί το μνημόνιο.
πέρα όλων των άλλων, πέρα από την, όλα την αποτυχία στους υπόλοιπους στόχους. Και θεωρούμε ότι είναι πρώτη στο πολιτικό μας καθήκον να στηρίξουμε τις συλλογικές αντιστάσεις και την κοινωνική αλληλεγγύη και με τους αγώνες των υγειονομικών και της κοινωνίας βεβαίως να μετατρέψουμε το χώρο της υγείας σε ένα βατερλό για τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Τώρα, το θέμα είναι με ποιο τρόπο. Και εδώ έρχεται η μεγάλη συζήτηση για το εναλλακτικό σχέδιο. Προφανώς δεν φιλοδοξώ να σας παρουσιάσω σήμερα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θεωρούμε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι η υπόθεση ενός προγράμματος της αριστεράς είναι μια υπόθεση διαδραστική με την κοινωνία, είναι μια υπόθεση, δεν είναι μια υπόθεση ειδικών και εμπειρογνωμόνων, αλλά είναι μια διαδικασία αμφίδρομης σχέσης, συμμετοχής, επικοινωνίας, εμπιστοσύνης με όλες τις υγιείς, έντιμες και παραγωγικές δυνάμεις που έχει αυτή η χώρα και ειδικά το σύστημα υγείας, με τις οποίες θέλουμε να συζητήσουμε, να εγγενιάσουμε μια σχέση διαλόγου, ανατροφοδότησης και όσο γίνεται πιο στην πορεία λεπτομερούς ας πούμε και συγκεκριμένης προγραμματικής επεξεργασίας. Θεωρούμε ότι η προγραμματική επάρκεια και η πολιτική ηγεμονία της αριστεράς δεν είναι ζήτημα εκφώνησης μιας ριζοσπαστικής γραμμής, αλλά είναι ζήτημα συγκεκριμένων βημάτων αλλαγής των κοινωνικών και πολιτικών σχετισμών στην υγεία. Βημάτων που θα εγγυούνται με ασφάλεια την κάλυψη των βασικών αναγκών του κόσμου και ταυτόχρονα θα προωθούν τις τομές και τους μετασχηματισμούς που έμπρακτα αποδεικνύουν ότι μια άλλη δημόσια περίθαλψη ποιότητας είναι εφικτή και ότι το αίτημα της επανακοινωνικοποίησης της υγείας είναι η ρεαλιστική ουτοπία στην εποχή της δομικής καπιταλιστικής κρίσης. Κάποιες γενικές αρχές μιας τέτοιας πολιτικής, αριστερής πολιτικής υγείας. Το γνωστό βεβαίως ότι η υγεία αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό, ένα καθολικό κοινωνικό δικαίωμα και όχι ένα εμπόρευμα. Ότι η στρατηγική μας στόχευση είναι η καθολική κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού από ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας χωρίς ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπογραμμίζω το επιχειρηματική. Η δημόσια περίθαψη ποιότητας λοιπόν πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα ειδικά στη σημερινή φάση της ανθρωπιστικής κρίσης. Βεβαίως δεν υπερασπιζόμαστε το σύστημα υγείας που προϋπήρχε, δεν υπερασπιζόμαστε τις τρευλώσεις και τις παθογένειες αυτού του συστήματος, τη διαπλοκή, τη διαφθορά, τη σπατάλη και την ανυπαρξία ελέγχου που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο σύστημα υγείας ανθρωποκεντρικό, δηλαδή εστιασμένο στις ανάγκες του ασθενή και ταυτόχρονα διεπαγγελματικό και όχι ιατροκεντρικό, δηλαδή στηριγμένο στην ισότιμη συνεργασία όλων των υγειονομικών. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση της υγείας με μια σοβαρή και μεθοδευμένη παρέμβαση στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας που είναι η εργασία, η κατοικία, η διατροφή, η θέρμανση, το καθαρό περιβάλλον, οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, οι κοινωνικές σχέσεις, τα κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης κλπ. Ακριβώς λοιπόν επειδή υπάρχει αποδεδειγμένα συσχέτιση μεταξύ της φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της αρρώστιας, γι' αυτό και κατά την άποψή μας, σε τελευταία ανάλυση, η καλύτερη και πιο αποτελεσματική πρόληψη της αρρώστιας είναι ο αγώνας για την κοινωνική αλλαγή. Επίσης, θέλουμε να υπάρχει ολιστική προσέγγιση του αρρώστου, όχι κατακερματισμένη ιατρική. Αντιμετώπιση των συνολικών του προβλημάτων, αποτελεσματική διαχείριση του αρρώστου στο σύνολο των προβλημάτων του και όχι βεβαίως ταλαιπωρία, συναλλαγή και διαμεσολάβηση οποιαδήποτε τύπου. Προφανώς μιλάμε για κατανομή πόρων με βάση τις επιδημιολογικά τεκμηριωμένες ανάγκες στα πλαίσια ενός αξιόπιστου υγειονομικού χάρτη και βεβαίως πιστεύουμε ότι η δημόσια περίθαλψη δεν μπορεί να είναι υπόθεση μόνο των γιατρών και των εργαζομένων στο σύστημα υγείας, αλλά πρέπει να γίνει υπόθεση της κοινωνίας. Χρειάζεται ένα κοινωνικό μέτωπο υπεράσπισης των δημόσιων δομών υγείας
και βεβαίως ελέγχου της κοινωνικής τους ανταποδοτικότητας. Και σίγουρα χρειάζεται και ένας νέος συνασπισμός κοινωνικών συμφερόντων στον χώρο της υγείας, όχι στη βάση επιμέρους ετοιμάτων ή αθροίσματος δυσαρεστιών, αλλά στη βάση ενός συνολικού σχεδίου κάλυψης πραγματικών υγειονομικών αναγκών, το οποίο θα εγγυηθεί και την επιβίωση και την αναμόρφωση του συστήματος. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να σας δώσω κάποιες κεντρικές ιδέες μιας εφαρμοσμένης, πέρα από τις γενικές αρχές που σας ανέπτυξα, κάποιες κεντρικές ιδέες μιας εφαρμοσμένης αριστερής πολιτικής στον χώρο της υγείας, τις οποίες βεβαίως τις θέτουμε σε δημόσιο διάλογο καθημερινά και στους χώρους εργασίας και με τις τοπικές κοινωνίες. Το πρώτο είναι η καθολική και δωρεάν κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού, ανεξάρτητα από την εισοδηματική, εργασιακή ή ασφαλιστική τους κατάσταση. Η προοπτική για μας χρηματοδότηση του συστήματος, βεβαίως είναι σεβαστές οι προσεγγίσεις του κόμματος της αριστεράς Γερμανία, του Die Linke, όμως εδώ υπάρχει μια δραματική ανομοιογένεια. Μιλάμε για μια χώρα που έχει ανεργία 6-7% η Γερμανία, ενώ έχουμε στην Ελλάδα μια πραγματικότητα ανεργίας στο 30% και ενδεχομένως άλλο τόσο ανασφάλισης εργασίας, μαύρης εργασίας. Είναι τελείως διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα και διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα λοιπόν μιλάμε εμείς πια για την προοπτική χρηματοδότηση του συστήματος υγείας όχι δια των εισφορών των κλάδων υγείας του ασφαλιστικού συστήματος, οι οποίες έχουν καταρακωθεί λόγω της κρίσης και της ανεργίας και της αναφάσης εργασίας, αλλά από τη γενική φορολογία, μέσα βεβαίως από την αναδιανομή του πλούτου. Ο στόχος μας νομίζω ότι πρέπει να είναι οι δημόσιες δαπάνες υγείας να προσεγγίσουν τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους. Από το 60% περίπου που είναι σήμερα, να προσεγγίσουν το 75-80% που είναι η αντίστοιχη μέση ευρωπαϊκή όρη των δημόσιων δαπανών υγείας. Οπωσδήποτε μιλάμε για μια στροφή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι ζήτημα κομβικής επιλογής αυτό, με ανάπτυξη δικτύου κέντρων υγείας αστικού τύπου, οικογενειακών γιατρών, ομάδας υγείας με κοινοτικό προσανατολισμό και προληπτική παρέμβαση. Σίγουρα χρειάζονται οι ενίσχυση όλων των επιμέρους τομέων, και των κέντρων υγείας της Υπαίθρου και της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας και του ΕΚΑΒ και της στήριξης των τμήματων επιγόντων περιστατικών. Έχουμε αναλυτικά διατυπώσει τις θέσεις μας για την αυτονομία τους, τη διοικητική, την επιστημονική και την λειτουργική, για την θεσμοθέτηση ειδικότητας επίγουσας ιατρικής κλπ. Είναι πάρα πολλές οι σκέψεις και οι ιδέες πάνω σε αυτά τα θέματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του συστήματος, που πρέπει να ξεκινάει από την πρωτοβάθμια φροντίδα και να φτάνει μέχρι την αποκατάσταση, ένας τομέας ο οποίος έχει σχεδόν καθ' ολοκληρία εκχωρηθεί στην ιδιωτική και οροσκοπική δραστηριότητα. Επίσης, μιλούμε για σταδιακή αποεμπορευματοποίηση του φαρμάκου, ενός κοινωνικού αγαθού που πρέπει να παράγεται και να διατίθεται με όρους κοινωνικών αναγκών και δημοσίου συμφέροντος και όχι με όρους αγοράς. Υπάρχουν σκέψεις και επεξεργασίες για το πώς μπορούμε να σε αυτή τη φάση να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή ποιοτικών και νοσήμων φαρμάκων, να αναβαθμιστεί ο ελεγκτικός ρόλος του ΕΟΦ, να ενισχυθεί δηλαδή η δημόσια παρέμβαση στο χώρο του φαρμάκου, να αναδιοργανωθεί και να αξιοποιηθεί παραγωγικά το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας στη βάση μιας εθνικής φαρμακαποθήκης και βεβαίως διατηρούμε και ως την πολιτική, ας πούμε, στόχευση να δημιουργηθούν σιγά σιγά οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί στη χώρα μας εθνική φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχουν βεβαίως, στο στόχαστρό μας πρέπει να είναι μέτρα αποτροπής των φαινομένων συναλλαγής, προκλητής ζήτησης, διαφθοράς και εκμετάλλευσης του αρρώστου και απεξάρτησης της ιατρικής εκπαίδευσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις εταιρείες βιοιατρικού εξοπλισμού. Υπάρχουν πολλές ιδέες και για τον τρόπο τιμολόγησης των υπηρεσιών,
Ήδη ο σύντροφος Χάραλντ έκανε μια εξαιρετική επισήμαση των προβλημάτων που έχουν προκύψει στην καθημερινότητα, την υγειονομική στη Γερμανία από το σύστημα των ΚΕΝ, των κλειστών ενωπημένων συλλήνων και των DRGs. Χρειάζεται να επανεξεταστούν όλες οι εργολαβίες στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι μια μεγάλη μαύρη τρύπα του συστήματος και ένας θύλακας σπατάλης και διαφθοράς που διονύζεται και σήμερα, και να αξιοποιηθούν ενδεχομένως συνεταιριστικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Είναι επίγουσα η αναδιοργάνωση του συστήματος προμηθειών. Έχουμε την ιδέα ενός δημόσιου οργανισμού προμηθειών υγείας, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για τη σύνταξη των προδιαγραφών, την κωδικοποίηση και τη διαφανή τιμολόγηση των προϊόντων των ιατροτεχνολογικών, τη διενέργεια διαγωνισμών και βεβαίως την οργάνωση μιας εθνικής αποθήκης υγειονομικού υλικού και αναρρωσίμων. Χρειάζεται βεβαίως στήριξη σε αυτή τη φάση του ΕΟΠΗ με εγγυημένη σταθερή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό στο 1% του ΑΕΠ, ενίσχυση της εργαστηριακής υποδομής των υγειονομικών ομάδων του ΕΟΠΗ και σίγουρα χρειάζεται επιγόντως ένας περιορισμός λειτουργικός και θεσμικός της ροής ασθενών και πόρων, δημόσιων πόρων, στις μεγάλες αλυσίδες διαγνωστικών κέντρων, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, νευτηρίων και κέντρων αποκατάστασης και ο αποκλεισμός της κρατικοδίαιτης και κερδοσκοπικής του λειτουργίας. Υπάρχουν ιδέες και για το συνεταιριστική οργάνωση των ιδιωτικών ιατρείων, εργαστηρίων, φαρμακείων κλπ. Για τη λειτουργική διασύνδεση των κοινωνικών δομών με τις δημόσιες δομές υγείας, των δομών εννοώ της κοινωνικής αλληλεγγύης. Και κλείνω κάνοντας δύο επισημάσεις, ότι κατά την άποψή μας είναι κρίσιμο ζήτημα για την αξιοπιστία αυτών των εναλλακτικών προσεγγίσεων, αυτού του σχεδίου, είναι να πείσουμε ότι μπορούμε να εγγυηθούμε ταυτόχρονα και την επιβίωση και την ανασυγκρότηση της δημόσιας περίθαλψης. Να πείσουμε ότι στην υγεία μπορούν να γίνουν τα πράγματα με άλλο καλύτερο και ενδεχομένως φθηνότερο τρόπο, και γι' αυτό, για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να εξασφαλίσουμε την ενεργοποίηση και τη συστράτευση πολλών ανθρώπων, υγειονομικών, επαγγελματιών υγείας, που ξέρουν καλά, γιατί έχουν τη γνώση, έχουν την εμπειρία και έχουν και την ανιδιοτέλεια να συνεισφέρουν και να μας βοηθήσουν στο να το υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Ο Αγίος Βασίλης θα βοηθήσει, σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, θεωρούμε ότι η κρίση, και τελειώνω με αυτό, με τις ανατροπές που προκαλεί στην οικονομία και την κοινωνία, γεννά την ανάγκη ενός νέου κοινωνικού παραδείγματος. Ή θα πάμε λοιπόν σε μια πιο ακραία εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού, σε μια κοινωνία χωρίς δικαιώματα και εγγυήσεις, ή θα προχωρήσουμε αργά, βασανιστικά και συγκρουσιακά βεβαίως, σε ένα άλλο κοινωνικό μοντέλο, πέραν του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, με άλλες προτεραιότητες, βασισμένο στις ανάγκες των ανθρώπων, στα συλλογικά αγαθά, στην προστασία του περιβάλλοντος και στο δημόσιο συμφέρον. Και κατά αναλογία, στον χώρο της υγείας, ή θα οδηγηθούμε στην πλήρη εμπορευματοποίηση της υγείας και στις τραγικές επιπτώσεις που βλέπουμε σήμερα στη ΣΥΠΑ, στο πιο ιδιωτικοποιημένο, ακριβό, άνισο και βάρβαρο σύστημα υγείας, ή θα διεκδικήσουμε την ανατροπή του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος στην υγεία στη χώρα μας και την αποκατάστασή της πραγματικά ως ένα καθολικό δημόσιο αγαθό και κοινωνικό δικαίωμα σε ένα άλλο περιβάλλον ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι είναι σαφές για ποια από αυτές τις δύο κοινωνικές επιλογές αγωνιζόμαστε. Σας ευχαριστώ.